Αχ, κύριες και κύριοι, αχ και βαχ, όπως είχε πει μία ψυχή 4 περίπου χρόνια πριν σε ένα βίντεο. Βαρέα ανθυγιεινά θέλω για αυτή τη δουλειά. Και αυτό για όσους δεν γνωρίζουν να ξέρετε πως δεν ήταν ένα απλό βίντεο, ήταν το πρώτο μόλις βίντεο του καναλιού. Όπως καταλαβαίνετε, η ονείρε παιδί μου δεν ήταν υπέρ μου. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο ταιριαστή περίπτωση από τη σημερινή όπου να επιβεβαιώνει ακριβώς αυτή τη φράση. Πήγα λοιπόν και είδα τη νέα ταινία Rocket League. Τη νέα ταινία Fast and Furious. Όπου δεν μα φτάναν τα άλλα τα προβλήματά μα, ο Vin Diesel έτρεξε και λίγο πριν την κυκλοφορία τη ταινία να μα πληροφορήσει πω το Fast X θα είναι η πρώτη ταινία μια τριλογία. Ναι, παιδιά, ρεμίστε. Εγώ την πληροφορία που τα μετέφερα. Μην πυροβολείτε τώρα και λεωφόρανε. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε με ψυχραιμία και χωρί spoil, το τονίζω αυτό, για την νέα ταινία Fast and Furious ή αλλιώ για το Fast X. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσει ο Θωμάς να φτύνει αλήθειες, θέλω να ακούσετε δύο λογάκια που έχω να σας πω για τον χορηγό του σημερινού βίντεο. Σας χαιρετώ από τον παράδεισο του Geek. Το δικό μου δηλαδή. Και φρόντισε για να εμπλουτιστεί αυτός εδώ ο παράδεισος, η Τζιόκη Πρετσιόζη, γιατί παιδιά μου έστειλε να σας παρουσιάσω τις νέες συλλεκτικές φιγούρες Minix και έχω τρελαθεί, μιλάω, το έχω χάσει. Οι συλλεκτικές φιγούρες Minix λοιπόν που έχω εδώ μπροστά μου, παιδιά, καταφέρνουν με ένα δικό τους τρόπο πολύ ιδιαίτερο, μια πολύ ιδιαίτερη και μοναδική αισθητική, να απεικονίζουν με μεγάλη ακρίβεια αγαπημένους ήρωες από ταινίες, σειρές και άνιμε. Και το πιο σημαντικό εδώ, παιδιά, εκτός από το ότι είναι πανέμορφες και πολύ ιδιαίτερες, ρε παιδί μου, είναι και μοναδικές. Για εσένα το συλλέκτη το λέω. Μοναδικές στην εκάστοτε γραμμή παραγωγής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτές οι φιγούρες που βλέπετε μπροστά μου δεν πρόκειται να είναι ίδιες με τις φιγούρες της επόμενης γραμμής παραγωγής. Ακόμη και αν η Minix αποφασίσει να καταπιαστεί πάλι με την ίδια σειρά, με τον ίδιο χαρακτήρα, η φιγούρα του θα είναι διαφορετική. Οι συλλεκτικές φιγούρες Minix λοιπόν κυκλοφορούν στην Ελλάδα από την Τζιόκη Πρετσιόζη και αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες φιγούρες από αγαπημένους χαρακτήρες από project όπως το Stranger Things, το La Casa de Papel, από τη σειρά Squid Game, από τη σειρά The Witcher, από το πολύ αγαπημένο άνιμε Naruto, από τις ταινίες Rocky και προσθέτουν συνεχώς και άλλα. Τώρα θα προσέξετε, σας δείχνω φιγούρες από Stranger Things μόνο και από La Casa de Papel και δεν το κάνω τυχαία, σας κρατάω τις επόμενες για κάποιο επόμενο βίντεο. Εδώ τις έχω, μην νομίζετε. Τις Minix φιγούρες λοιπόν θα τις βρεις σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη τη χώρα παιχνιδιών αλλά και τεχνολογίας, αλλά φυσικά και στο επίσημο e-shop της Τζιόκη Πρετσιόζη Ελλάς, gptoys.gr. Θα σου έχω και link όμως κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο αν θέλεις να μάθεις περισσότερα. Τι να κάνω ρε παιδιά, με βλέπετε τόσο ενθουσιασμένο γιατί και εγώ ένας απλός geek είμαι, είδα φιγούρες, είδα τη λέξη συλλεκτικές, τρελάθηκα. Δεν περιγράφω άλλο, τελείωσε. You might wanna buckle up. Ποιος θα το πίστευε, κυρίες και κύριοι, ποιος θα πίστευε πως το franchise του οποίου η ένατη ταινία πήγε στο διάστημα, δηλαδή έκανε πραγματικότητα το meme που είχε κατακλείσει τότε το ίντερνετ, πως το είχε και συνέχεια. Βασικά, όλοι το πιστεύαμε, σιγά μην άφηναν την κονόμα. Κοιτάξτε, νομίζω πως πλέον έχει κουράσει, ρε παιδί μου, να λένε όλοι τα αρνητικά για τις νέας γενιάς Fast and Furious και να τα κράζουν. Οπότε λέω εμείς εδώ σήμερα να το κάνουμε λίγο διαφορετικά, να πούμε για τα θετικά αυτής της ταινίας. Τι λέτε? Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Σκέψου, κάτσε σκέψου, σκέψου, λύση για να βρεις. 3 hours later. Ναι ρε, θα πω για το... Άκυρο, παιδιά, χέστε με. Προσπάθησα να βρω κάτι καλό, αλλά δεν. Τι να κάνω, κι εγώ άνθρωπος είμαι. Λοιπόν, θα το πω τώρα εξ αρχής να φεύγει από πάνω μου. Εάν δεν έχεις δει καμία από τις προηγούμενες ταινίες Fast and Furious, ενώ της νέας γενιάς, δηλαδή την 5, 6, 7, 8 και 9, μην κάνεις κανένα αστείο και πας να δεις τη 10, δεν πρόκειται να καταλάβεις την τύφλα σου. Ρε, την τύφλα σου δεν καταλάβεις, σου λέω. Χριστό, τίποτα, τίποτα. I know that this road has been very hard. And yet here you are. Building this magnificent family. Ρε, ούτε καν τα βασικά δεν μπαίνει στον κόπο να εξηγήσει η ταινία. Δηλαδή, και να έχει δει τις προηγούμενες, πάλι δεν θα καταλάβει κάτι. Φαντάζω να μην τις έχει δει κιόλα. Άστο καλύτερα. Πήγαινε, δες κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Τι παίζεται τώρα μαζί με το Fast and Furious και να το γράψει. Δες το Rainfield που είναι βρικόλακα στον Nicolas Cage. Από το Fast and Furious, καλά, αριστούργημα. Για αρχή, λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, παιδιά, λέγοντάς μου, δείχνοντάς μου κάποιος τον τύπο, τον Τιτάνα, τον Einstein, ο οποίος σκέφτηκε να ξεκινήσει η νέα ταινία Fast X
με σκηνή δράσης από παλαιότερη ταινία Fast and Furious και όχι παιδιά απλά δείχνει στιγμιότυπα, αφιερώνει τουλάχιστον 10 λεπτά με ένα τέταρτο για να σου δείξει κάτι το οποίο το έχεις ξαναδεί. Ρε ανώμαλη. Graduated to high speed smuggling. Mobile jailbreaks. Train robbers. Παιδιά, σας ορκίζομαι όπου θέλετε. Για 10 λεπτά ένιωθα πως πλήρωσα 11 ολόκληρα ευρώ για να δω μια ταινία την οποία μπορούσα να τη δω σπίτι μου. Ευτυχώς, κάποια στιγμή άλλαξε το θέμα και κατάλαβα ότι βλέπω καινούργια ταινία γιατί είχα αρχίσει να ανησυχώ. Όχι τίποτα άλλο, τώρα παίζανε και οι παλιές ταινίες Fast and Furious και λέω πως μπερδίστηκα και πήγα σε λάθος έδωσα, δεν ξέρω. Βέβαια, αφού τελειώνει αυτή η σκηνή δράση παλιά, ξεκινάει μια άλλη σκηνή δράση σχεδόν στα καπάκια, διότι οι άνθρωποι ξέρουν ότι δεν έχουν σενάριο και κάπως πρέπει να καλύψουν αυτό το κενό. Κοιτάξτε, την υπερβολή πλέον σε αυτό το franchise, ρε παιδί μου, την έχω αποδεχθεί. Ξέρω ότι όταν θα πάω να δω μια ταινία Fast and Furious, σίγουρα θα δω μια ταινία με σκηνές δράσης οι οποίες αψηφούν όλους τους νόμους της φυσικής, αλλά και στηρίζονται κυρίως στην κολοφαρδή. Δηλαδή, ο Τορέτο, εάν έπαιζε Τζόκερ, δεν θα καθόταν το Τζόκερ στον Τορέτο, αλλά ο Τορέτο στον Τζόκερ. Για τόσο κολοφαρδία μιλάμε. Αλλά παιδιά, σας είπα, σε αυτό το πράγμα είμαι ο Κέρι, παιδί μου. Το έχω αποδεχτεί, έχω λυγίσει σε αυτόν τον τομέα, το παραδέχομαι. Δύο πράγματα όμως, παιδιά, ακόμη δεν μπορεί να χωνέψει με τίποτα ο οργανισμός μου σε αυτό το σύμπαν. It's time to prepare for what's coming. Το πρώτο είναι τα μέτρια έως παιδικής ποιότητας CGI, το οποίο παιδιά το θεωρώ απαράδεκτο για ένα franchise το οποίο ξέρει ότι θα βγάλει λεφτά, έχει λεφτά και δεν τα επενδύει στον τομέα ο οποίος ντύνει, καλύπτει το 95% των ταινιών του. Και το ακόμη σημαντικότερο, παιδιά, που δεν μπορώ με τίποτα να χωνέψω, είναι πως δεν κάνει καν προσπάθεια η ταινία να χτίσει συνέστημα πριν από αυτές τις σκηνές, ώστε να σε νοιάζει τι γίνεται σε αυτές τις σκηνές. Γιατί αυτή η ταινία, παιδιά, καταφέρει να εξηγήσει χειρότερα στον θεατή αυτά που πρέπει να ξέρει και να ακολουθήσει το σενάριο, και από ταινία Star Wars, ξέρετε, που ξεκινάνε με την έκθεση πανελληνίων στην αρχή τους, χειρότερα από αυτό. Ποιο ξεπέτα exposition πεθαίνεις. Έλα, πάρε τα λέει έτσι στα γρήγορα και πολύ σας είναι. Ούτως ή άλλως είστε μαζόγιες και το ξέρουμε. Και να σας πω και κάτι, παιδιά. Είμαστε μαζόχοι. Αφού πάμε και τα βλέπουμε. Πάντως, εγώ να σας μιλήσω ειλικρινά, όπως κάνω πάντα, παιδιά. Εάν δεν είχα το κανάλι, εάν δεν έπρεπε να βγάλω επεισόδιο για να μιλήσω για τη συγκεκριμένη ταινία, δεν θα πήγαινα να την δω στο σινεμά. Ή αν πήγαινα να την δω, θα διάλεγα μια μέρα που το εισιτήριο θα είχε έκπτωση ή θα είχε ένα συνένα. Τα ξέρετε. Μόνο έτσι θα μου πει τώρα κάποιος και θα έχει και απόλυτο δίκιο ότι ρε Θωμά, τόσα χρόνια αυτά βλέπεις, δηλαδή τώρα τι περίμενες να αλλάξει. Η αλήθεια είναι, παιδιά, πως περίμενα να δω κάτι ανάλογο με τις προηγούμενες ταινίες, αλλά είπα τουλάχιστον τώρα στο τέλος, τώρα που ολοκληρώνει την ιστορία, μήπως ρε παιδί μου κάνουν μια παραπάνω προσπάθεια να διορθώσουν τα κακό σκήμενα των προηγούμενων ταινιών. Αλλά όχι απλά δεν κάνουν κάτι τέτοιο, παιδιά, κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Το ξεφτύλισαν εντελώς εδώ πέρα και σίγουρα κάποιοι θα θυμάστε πως για το συγκεκριμένο franchise το έχω ξαναπεί αυτό. Έχω ξαναπεί ότι το έχουν ξεφτυλίσει εντελώς, αλλά παιδιά, τώρα ισχύει 100%. Και μιας και ανέφερα τυχεία, παιδιά, πριν το Star Wars, αυτό το Star Wars, παιδιά, το έχουν πάρει όλα τα άλλα franchise και το έχουν αντιγράψει. Και όχι τίποτα άλλο, τόσα καλά έχει ρε παιδιά το συγκεκριμένο franchise, δηλαδή τα κακά βρήκατε να αντιγράψετε. Και ένα από αυτά τα κακά, κυρίες και κύριοι του Star Wars, αντέγραψε το Fast and Furious και είναι το ότι όλοι οι πρωταγωνιστές καταντάνε να είναι από δύο σόγια. Δηλαδή, ακούστε τακτική Fast and Furious. Εάν ρε παιδί μου, τύχει και πεθάνει κάποιος χαρακτήρας εντελώς, τότε δεν μας πειράζει καθόλου. Θα πούμε ότι είχε ένα θείο, θα πούμε ότι είχε έναν αδερφό, μια αδερφή, μια κόρη, ένα γιο, έναν μακρινό ξάδερφο, ρε παιδί μου, δεν μας πειράζει. Αρκεί μόνο να καλύψουμε το κενό του. Να βάλουμε, να χώσουμε μάλλον, Sony και τέ, κάποιον στη θέση του. Κάποιον που να συνεχίζει το legacy, χωρίς όμως να κάνουμε και τον κόπο να τον σετάρουμε και λίγο παραπάνω, να ξαναχτίσουμε δηλαδή χαρακτήρες και τέτοια. Κάνουμε αυτά ρε εμείς εδώ πέρα, τι είμαστε, σοβαρό franchise. Fast and Furious ήρθες να δεις, ρε καταπαιτής που είχε ο κόσμος. Και αυτή, παιδιά, είναι μια τακτική, γιατί αυτό το franchise έχει και μια δεύτερη. Η άλλη τακτική, παιδιά, έχει να κάνει με τον χώρο. Πουχου, δεν μπορείς σε μια ταινία να χώσεις τον Dwayne Johnson και αφήνει τεράστιο κενό, γιατί ο Dwayne Johnson είναι και σαν ντουλάπα. Βάζει μια άλλη ντουλάπα στη θέση του. Και σε αυτή την περίπτωση η ντουλάπα έχει όνομα και ονομάζεται Alan Ritchson. Που από τη μία η γνώμη μου είναι πως του ταιριάζει πολύ περισσότερο αυτός ο ηθοποιός να παίζει τον κακό παρά τον καλό στις ταινίες. Από την άλλη, παιδιά, ο χαρακτήρας που του έδωσαν είναι πιο άδειος και από τα πιτόγυρα στο μολ. Όπου επίσης άδειοι χαρακτήρες είναι και αυτός που υποδίεται η αγαπημένη μου Μπρι Λάρσον, αλλά και η Ντάνιελ Μέλχιορ, που κάποιοι θα τη θυμάστε και από το ρόλο της Rat Catcher στην ταινία The Suicide Squad. Την καλή.
Παιδιά, θα σας ξαναορκιστώ ότι αυτό το πράγμα που είδα στο FastX δεν το έχω δει ποτέ ξανά στη ζωή μου. Πρώτη φορά, ρε παιδιά, βλέπω ταινία που είναι μέρος ενός σύμπαντος να πετάει νέους χαρακτήρες μέσα στο σύμπαν της και να μην εξηγεί τίποτα. Να σου λέει απλά, αυτός είναι γιος αυτούνου, αυτή είναι κόρη αυτούνου, αυτή είναι αδερφή της άλλης και τέλος. Αυτό, τέλος. Όχι βάθος δεν κάνει κόπο να χτίσει, ούτε επιφάνεια. Και μετά έχει και το θράσος να προσπαθεί να σου χτίσει συνέστημα μέσα από αυτούς τους χαρακτήρες που δεν σου σέταρε σωστά ποτέ. Ρε τροπή ρε. Καλύτερο σετάρισμα από αυτό έκανε η ταινία A Dungeon Siege Tale. Και όσοι έχετε δει το επεισόδιο με αυτή την ταινία, καταλαβαίνετε τώρα για τι κατάσταση μιλάμε. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, να πάμε για τον άνθρωπο που έσωσε τη συγκεκριμένη ταινία. Για τον κακό μας. Dominic Toretto. You're about to learn all about fear. Ο Jason Momoa, κυρίες και κύριοι, στο ρόλο του απόλυτου κακού αυτού του franchise, στο ρόλο του Thanos του σύμπαντος του Fast and Furious. Ο χαρακτήρας που ήρθε να σπείρει το χάος, κυρίες και κύριοι, στο σύμπαν που ήδη επικρατεί κάτι τέτοιο. Ο Jason Momoa, κυρίες και κύριοι, στο ρόλο του Dante. I'll never be the man I am today. And now I am the man who's going to break your family. Peace by peace. Εάν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τύχαινε κάποτε ο Τζόκερ του Τζακ Νίκολσον να ζευγάρωνε με τον Τζακ Σπάρο του Τζόνι Ντεπ, το παιδί που θα έβγαινε, εάν έπεφτε μικρό στο τσουκάλι με το μαγικό φίλτρο, θα έβγαινε ο χαρακτήρας που παίζει ο Τζέισον Μωμούα. Ο οποίος, όντως, να το παραδεχτώ κι εγώ, μάλλον να το πω κι εγώ, όντως είναι ό,τι καλύτερο έχει να αναδείξει συγκεκριμένη ταινία, έτσι. Δεν λέω το αντίθετο. Και το πετυχαίνει αυτό κυρίως γιατί φαίνεται, κάνει μπαμ από χιλιόμετρα, ότι του έχουν πει, του έχουν δώσει το ok, το ελεύθερο να αυτοσχεδιάσει ο Μωμόα. Αλλά φαίνεται πως δεν του είπαν σε πόσο ποσοστό να αυτοσχεδιάσει, ρε παιδί μου, και ο Μωμόα, παιδιά, αυτοσχεδιάζει σε ένα 99% ποσοστό και η ταινία γκρεμίζει σεναριακά αυτό που χτίζει υποκριτικά ο ηθοποιός, γιατί εντάξει, υποκριτικά ρε παιδί μου, ο Μωμόα το έχει. Αλλά παιδιά, οι πράξεις του κακού μέσα στην ταινία δεν έχουν καμία σεναριακή λογική και καμία συνέχεια και συνέπεια. Ή αλλιώς, παιδιά, ο κακός μας σεναριακά είναι εμείς οι βλάχοι όπου λάχοι. Γιατί είναι, παιδιά, στιγμές που όντως ο κακός σου ψιλοπροκαλεί φόβο. Ας πούμε, είναι φορές που σου προκαλεί γέλιο με την καλή έννοια της πράξης και είναι φορές που σου προκαλεί γέλιο αλλά με την κακή έννοια της πράξης. Γιατί από το cringe, παιδιά, η τρίχα σου σηκώνεται και είναι έτοιμη να χαράξει γυαλί. Αλλά πάλι καλά, παιδιά, να λένε που υπήρχε και αυτός μέσα, έτσι. Πάλι καλά! Γιατί κάπως έτσι με νύχια και με δόντια, παιδιά, προσπαθεί να κρατήσει την ταινία στην επιφάνεια για να μην βυθιστεί μια για πάντα στον πάτο του ωκεανού. Και το προσπαθεί ο άνθρωπος γιατί είναι καινούργιο στο κουρμπέτι, παιδιά. Γιατί οι παλιοί, όπως παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ο Vin Diesel, ούτε καν προσπαθεί. Today, I race to stop the bloodbath. Το FastX, κυρίες και κύριοι, υποκριτική του Vin Diesel, του συμπαθέστατου στα μάτια μου Vin Diesel, αγγίζει τα επίπεδα Tommy Wiseau και δεν υπερβάλλω καθόλου. Ή τουλάχιστον, αν θέλετε να σου το πω αλλιώς, εγώ αυτό είδα, αυτό λέω. Αφήστε που εάν κάποιος δει τον Toretto από την πρώτη ταινία και δει, παιδιά, και τον Toretto όπως έχει γίνει τώρα, δεν θα καταλάβει ότι πρόκειται για τον ίδιο χαρακτήρα. Γιατί από ένας χαρακτήρας μάγκας, λιγομίλητος, βαρύς και πολύ επικίνδυνος, ο Toretto, παιδιά, έχει καταντήσει να είναι ένα αρνάκι με μπράτσα. Και κοιλιά. Αν και, παιδιά, σε αυτό το project, το Vin Diesel έχει μεγάλο ανταγωνιστή, τον Jason Momoa, για το ποιος έχει μεγαλύτερη κοιλιά. Κάτι, βέβαια, που δεν το κατηγορώ, έτσι. Ίσα-ίσα, που με κάνει και ταυτίζομαι ακόμα περισσότερο με τους χαρακτήρες. Και κάτι ακόμη, κυρίες και κύριοι, κάτι τελευταίο. Last but not least. Αφήστε στην άκρη τον δύσμυρο τον Brian O'Connor. Αφού δεν το έχετε με την πάρτι του, το έχετε πάρει χαμπάρι, το έχουμε πάρει και εμείς, το έχετε πάρει και εσείς σίγουρα. Αφήστε το να πάει στην ευχή του Θεού. Το λιβανίζετε τόσο καιρό, το πάτε από εκεί, λέμε τώρα θα εμφανιστεί, τζίφος. Το πάτε από την άλλη, λέμε τώρα θα εμφανιστεί, τζίφος πάλι. Αφήστε το ρε παιδιά. Ήρθε η άτυχη στιγμή, έφυγε ο άνθρωπος από τη ζωή. Βρείτε έναν τρόπο να τον βγάλετε και από το σενάριό σας, από την ιστορία αυτού του franchise. Βασικά ήδη είχαν βρει, παιδιά, έναν πολύ ωραίο τρόπο στην 7η ταινία, αλλά για κάποιο λόγο βάλθηκαν να χαλάσουν αυτό που ήδη έφτιαξαν. Και λοιπόν θα σας το πω από τώρα. Κάνω πρόβλεψη, δεν ξέρω κάτι. Πραγματικά απλά προβλέπω με αυτά που βλέπω ότι ο Brian O'Connor, παιδιά, στις επόμενες ταινίες 1000
1000% θα εμφανιστεί. Κάποιο τώρα θα μου πει τι λες ρε Θωμά, αφού έχει πεθάνει ο ηθοποιός που υποδίεται το συγκεκριμένο χαρακτήρα. Παιδιά, όπως έκαναν και στην 7η ταινία, θα πάρουν τον αδερφό του και θα αντικαταστήσουν το πρόσωπό του με τον Brian O'Connor. Άλλωστε, το ίδιο περίπου πράγμα έχει γίνει και στη σειρά The Mandalorian με το χαρακτήρα του Luke Skywalker. Πλέον γίνεται, δεν είναι τίποτα δύσκολο, ούτε κάτι wow και τρελό. Μπορεί να γίνει άνετα και για εμένα θα γίνει και σίγουρα κάποιοι τώρα με αυτό που σας είπα έχετε χαρεί πάρα πολύ. Εγώ πάλι δεν είμαι ένας από αυτούς. Θεωρώ πως θα ήταν πολύ καλύτερο ο συγκεκριμένος χαρακτήρας να μην είναι μέρος όλου αυτού του πανηγυριού. Δεν το κόβω όμως, παιδιά, δυστυχώς. Θα πρέπει να το υποστούμε κι αυτό. Your life flashes before your eyes. Αυτά, παιδιά, αυτά δεν έχει νόημα να αρχίσω να λέω κι άλλα αρνητικά, γιατί έχει κι άλλα πολλά αρνητικά, γιατί ίσως υποπέσω σε spoilers και δεν θέλω, γιατί κάποιοι θα πάτε να τη δείτε. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι όσοι πάτε να τη δείτε να περάσετε όμορφα, να διασκεδάσετε και σίγουρα θα το κάνετε αν δεν την πάρετε στα σοβαρά, γιατί αν την πάρετε στα σοβαρά θα χτυπάτε το κεφάλι σας στην καρέκλα του σινεμά. Όπως πάντα, όσοι έχετε δει ήδη την ταινία Fast X, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια και θα ήθελα, παιδιά, επίσης να μου πείτε εάν θα πάτε να δείτε και τις δύο επόμενες ταινίες Fast and Furious μετά από αυτό που είδατε. Εγώ είμαι ο Θωμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ την Τζιόκη Πρετσιόζη και την Μίνιξ που ήταν παρέα μας στο σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσένα που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ.